Η τέχνη της αγκιοπλαστικής ανεπτύχθη στον τόπο μας από την προϊστορική εποχή και αποτελεί ένα από τους πιο πλούσιους και αντιπροσωπευτικούς κλάδους της αρχαίας κυπριακής τέχνης. Το μέγεθος αυτής της ανάπτυξης φαίνεται από την ποικιλία των σχημάτων, το μέγεθος των αγκείων, την τεχνοτροπία αλλά και τον πλούτο των θεμάτων και τη διακόσμηση των αγκείων. Ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών η Κύπρος, δέχεται πολλές ξένες επιδράσεις, τις οποίες αφομοιώνει δημιουργώντας δική της αγκιοπλαστική σε ξακουστά κέντρα όπως το Φινί, τον Κόρνο, το Βαρόσι και τη Λάπιθο. Το χωριό Φινί, στα νότια της οροσειράς του Τροόδους, ανέπτυξε μια ξεχωριστή παράδοση στην αγκιοπλαστική τέχνη που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η τέχνη αυτή απετέλεσε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα για μεγάλο αριθμό κατοίκων. Η εξεύρεση, συλλογή και μεταφορά της πρώτης ύλης τόσο στο χωριό Φινί όσο και στα γύρω χωριά Καμινάρια και Άγιο Δημήτριο μέχρι πολύ πρόσφατα γινόταν τόσο από τους άνδρες όσο και τις γυναίκες του χωριού. Του ζυμώματος του πυλού προηγείτο το κοπάνισμα του χώματος για να σπάσουν οι σβόλοι και μετά το κοσκίνισμα. Τα χειροποίητα αγκεία που κατασκευάζονται εδώ γίνονται στο παραδοσιακό γυριστάρι. Παλαιότερα, οι γυναίκες κατασκεύαζαν ως επιτοπλίστων αντικείμενα για τη μεταφορά και φύλαξη των γεωργικών προϊόντων. Τον τελευταίο αιώνα όμως, η αγκιοπλαστική τέχνη εξελίχθηκε και διασώθηκε ως οικοτεχνία. Το χωριό έχερε ιδιαίτερης φήμης για την κατασκευή των πιθαριών, εργασία που γινόταν κυρίως από άνδρες, τους πιθαράες, οι οποίοι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ταξίδευαν στα κρασοχώρια του νησιού για να κατασκευάσουν τα πιθάρια τους, αφήνοντας αυτά το όνομά τους και την ημερομηνία κατασκευής τους. Το χωριό Κόρνος κατάφερε να διατηρήσει μέχρι τις μέρες μας αναλύωτη την παράδοση της αγκιοπλαστικής. Η φήμη των αγκείων του, ιδιαίτερα των πιθαριών, ήταν γνωστή στην Ευρώπη ήδη από το 1394. Ο Ιταλός ιερωμένος Giovanni Mariti, σε κείμενό του το 1772 και αναφερόμενος σε μια επίσκεψή του στην Κύπρο το 1769, μιλώντας για τον Κόρνο, τον ονομάζει «κέντρο παραγωγής πιθαριών». Η πανάρχια τέχνη της αγκιοπλαστικής συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε μορφή οικοτεχνίας από τις 6 τελευταίες γυναίκες του χωριού, οι οποίες χρησιμοποιούν ακόμη το παραδοσιακό γυριστάρι. Το χωριό Κόρνος παραμένει μέχρι τις μέρες μας το μοναδικό χωριό που χρησιμοποιεί το παραδοσιακό καμίνι για το ψήσιμο των αγκείων. Η παραδοσιακή αγκιοπλαστική των χωριών αυτών, μαζί με την αγκιοπλαστική τέχνη των κατεχόμενων Βαροσίων και της Λαπίθου, αποτελούν σημαντικότατο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την οποίαν συνεχίζουν σήμερα επάξια πολλοί νέοι αγκιοπλάστες του τόπου μας.